Η συγκεκριμένη πρόσκληση έρχεται να απαντήσει στην πάγια ανάγκη βελτίωσης της αγροτικής οδοποιίας με προτεραιότητα στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος είναι η μείωση του κόστους μεταφοράς των προϊόντων, η ταχύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση των γεωργικών μηχανημάτων, καθώς και η ταχύτερη και οικονομικότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων. Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλόδημος, εκτός από την αγροτική οδοποιία, έχουν ενεργοποιηθεί και οι προσκλήσεις για έργα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Οι προσκλήσεις αυτές θέτουν στη διάθεση των Δήμων χρηματοδοτήσεις ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ. Σε συνδυασμό με τα 180 εκατομμύρια ευρώ των τριών προσκλήσεων του Φιλόδημος 2 για προμήθεια μηχανημάτων έργου, αναβάθμιση παιδικών χαρών και συντήρηση σχολικών κτηρίων και αύλιων χώρων τους, οι συνολικές διαθέσιμες χρηματοδοτήσεις στους Δήμους ανέρχονται σε 795 εκατομμύρια ευρώ για το 2018. Το παραπάνω ποσό ήδη υπερβαίνει τις αρχικές προβλέψεις για τους διαθέσιμους πόρους το 2018 κατά 55 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η διαδικασία επεξεργασίας και ενεργοποίησης νέων προσκλήσεων για το 2018 βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα ειδικά προγράμματα ενίσχυσης οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης Φιλόδημος και Φιλόδημος 2 είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Εσωτερικών, προβλέπει τη δανειοδότηση των ΟΤΑ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τη χρηματοδότηση των έργων. Τα δάνεια εξοφλούνται από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων χωρίς να επιβαρύνουν τους Δήμους.